Θα πάμε τώρα στο Δήμο Βοΐου, όπως σας προαναγγείλαμε άλλωστε. Θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Χρήστο Ζευκλή. Ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα η χθεσινή. Ένας μεγάλος ευεργέτης, εθνικός μας ευεργέτης, έφυγε, κηδεύτηκε στη γενέτειρά του, στη γη της Σιάτιστας, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Εμείς βέβαια θα σταθούμε στον μεγάλο ευεργέτη, τον Νικόλο Παπαγεωργίου, σε όλες τις δωρεές, ευεργεσίες και τι αφήνει πίσω του πέρα από το τεράστιο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, που είναι σήμα κατά τεθέν στη Βόρεια Ελλάδα, στα Βαλκάνια και όχι μόνο. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας. Δύσκολη μέρα και για εσάς. Δύσκολες μέρες. Τον γνωρίζετε τον Νικόλο Παπαγεωργίου και από κοντά συνεργαστήκατε χρόνια, βοήθησε, προσέφερε στη Σιάτιστα και όχι μόνο. Θα μας δώσετε λίγο τα χαρακτηριστικά του ευεργέτη Νικόλαου Παπαγεωργίου. Πραγματικά, όσο και να πεις για ένα πρόσωπο σαν τον Νικόλο Παπαγεωργίου, είναι λίγα, γιατί θέλουμε να πιστεύουμε ότι με την αποδημία του δεν έχουμε ένα τέλος εποχής, μιας εποχής λαμπρής, πολλών ευεργετών, κυρίως της Σιάτιστας, οι οποίοι με την παρουσία τους κοσμήσαν την πόλη, με τις δράσεις τους, τις συνεχείς, επί πολλά έτη. Και άλλωστε ο Νικόλαος Παπαγεωργίου, βγαλμένος από μια εποχή που ξεκινάει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο, ένα δείγμα ενός έτσινούς ο οποίος προόδευσε και ουδέποτε ξέχασε μέσα στην πρόοδρο την οικονομική που έκανε, τις ρίζες του και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε έτσι ώστε να φτάσει στην κορυφή. Ένας άνθρωπος της προσφοράς, η οποία προσφορά αυτή διαρκεί, αν ξεκινήσουμε το πρώτο έργο που ήταν το γυμνάσιο Λύκειο Σιάτιστας, πριν από το 86 και μετά. Αυτή η προσφορά υπήρξε συνεχής. Δεν έφτασαν τα όρια ενός Δήμου. Επεκτάθηκε σε ένα μεγαλειώδες έργο στις δυτικές συνοικίες του νοσοκομείου Παπαγεωργίου και βρήκε τρόπο η ωφέλεια αυτή να φτάσει σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Πραγματικά για μας είναι μια μεγάλη απώλεια του ανθρώπου και ό,τι αυτός συμβολίζει. Θέλουμε να πιστεύουμε όμως με τις παρακαταθήκες που άφησε πίσω, με τη λαμπρή του οικογένεια, η οποία συνεχίζει εδώ και να εργάζεται, αλλά και να ενδιαφέρεται για τον τόπο. Υπάρχει αυτή η συνέχεια, λοιπόν, και θα είμαστε μάλιστα και σε πολύ στενή συνεργασία τον επόμενο καιρό για να γίνουν κάποια έργα, τα οποία έχουν μείνει ως τάμα των δύο αδερφών, οι οποίοι αποδημήσαν μέσα σε ένα διάστημα 9 μηνών, του Λεωνίδα και του Νίκου Παπαγεωργίου. Κύριε Δήμαρχε, ωστόσο, ο Νικόλαος Παπαγεωργίου ήταν πρωταγωνιστής και στο επιχειρήν με μια πολύ μεγάλη επιχείρηση γουνοποιίας. Έφτασε στα απέρατα της γης, έκανε γνωστή τη Σιάτιστα και απασχολούσε πάρα πολλούς εργαζόμενους. Πριν χρόνια, εγώ θυμάμαι και 250 στο εργοστάσιο της Σιάτιστας. Ήταν αρκετά περισσότεροι στο παρελθόν. Πρέπει να πούμε ότι η επιχείρηση συνεχίζει να δραστηριοποιείται σε Άντζα και να απασχολεί πάρα πολύ προσωπικό και σήμερα ακόμα που υπάρχει μια κρίση στη Γούνα. Υπήρχε αυτή η αγάπη του για τη Σιάτιστα, η οποία μέχρι και τις τελευταίες μέρες του δεν ξέχασε ποτέ. Και πραγματικά, πέρα από τα πολύ μεγάλα έργα τα οποία είχε υλοποιήσει, εμείς θέλαμε και χθες, μάλιστα στον επικίδιο, τονίσαμε και τα μικρά και τα καθημερινά, όπου πολίτες εδώ της περιοχής βρίσκαν ένα αποκούμπι, είτε για να γιατρευτούν στα νοσοκομεία τους, είτε για να βοηθούν οικονομικά για μια υποτροφία στα παιδιά τους. Πάμπολες, λοιπόν, ήταν και οι μικρές, ουσιώδες μεν παρεμβάσεις που έκανε στην οικονομική ζωή του τόπου. Όσον αφορά για την προκοπή του στο εμπόριο, ήταν από τις, έχει επηρεάσει πάρα πολύ την περιοχή. Η πρόοδος που είχε κάνει εκείνα τη δεκαετία του 70 και του 80, πέρα από θέσεις εργασίας, έφερε τεχνογνωσία στην περιοχή. Πάρα πολλοί μαθητεύσαν εκεί στις επιχειρήσεις και αργότερα κάναν δικές τους επιχειρήσεις. Όλο αυτό λειτουργήσε σαν μαγιά, λοιπόν, για την εξέλιξη δεκάδων επιχειρήσεων εδώ στην περιοχή. Μεγάλη, λοιπόν, ήταν και η προσφορά στην οικονομία του τόπου.
Πέρα λοιπόν από τις ειδήσεις της ευεργεσίας, οι οποίες τώρα με το Ίδρυμα Παπαγεωργίου που έχει αφήσει πίσω του θα συνεχιστούν. Ο Δήμος Γοΐου πρέπει να πούμε ότι μόνιμα όλα αυτά τα έτη λαμβάνει επιχορηγήσεις που αφορούν το πολιτιστικό κομμάτι, την αναβίωση εθήμων και τα οποία χρηματοδοτεί, ακόμα και θεατρικά εργαστήρια. Πραγματικά αυτή είναι και η απώλεια που νιώθουμε ενός προσώπου ο οποίος συμβόλιζε αυτή την προσφορά και σαν συνέχιση της ιστορίας του τόπου, αλλά και ουσία βοήθεια στους συνανθρώπους. Έτσι, γιατί είναι μεγάλο θέμα να γνωρίζεις ότι υπάρχει ένας οικονομικός παράγοντας στην περιοχή, ο οποίος ένας απελπισμένος θα μπορούσε να ζητήσει μια βοήθεια και να τη βρει. Η αλήθεια είναι ότι πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος και ανέβαινε αρκετά συχνά στη Σιάτιστα. Του άρεζε, άλλωστε είχε το αρχοντικό, το διατηρηταίο, και καθόταν εκεί και αρκετές μέρες και είχε και επαφές, συναντήσεις, έπινε καφεδάκι, έβγαινε στις πλατείες της Σιάτιστας. Σκέφτεστε, κύριε Δήμαρχε, να τον τιμήσετε και διαφορετικά ως Δήμος Βοΐου, να κάνετε κάτι ξεχωριστό, μία εκδήλωση, κάτι για να τιμήσετε αυτόν τον μεγάλο Έλληνα ευεργέτη? Σίγουρα θα γίνουν εκδηλώσεις τιμής. Ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει για ονοματοδοσίες οδών και ή πλατιών. Πάντα συνεννόηση με την οικογένεια. Όπως σας προείπα, υπάρχει το ενδιαφέρον, νομίζω είναι λίγο νωρίς ακόμη, να σχεδιάσουμε κάτι μεγάλο ως έργο. Αυτή είναι η επιθυμία των αδερφών Παπαγεωργίου, το οποίο προφανώς θα πάρει και το όνομά τους. Μία ακόμη, είμαστε δηλαδή στον προθάλαμο μιας μεγάλης ακόμα παρέμβασης για τη Σιάτιστα, την οποία εμείς βέβαια μας χαροποιεί το γεγονός ότι δεν μας ξέχασε ούτε και μετά το θάνατό του. Η αλήθεια είναι, κύριε Δήμαρχε, κύριε Ζευκλή, ότι εσείς τον τιμήσατε και τον τιμούσατε και εν ζωή. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, να τιμάμε τους ανθρώπους όταν είναι εδώ κοντά μας και όχι όταν φεύγουν από δημούνης κύριων. Η τιμή είναι και στη συνείδηση των ανθρώπων εδώ. Δεν είναι μόνο οι ονοματοδοσίες ή οι πλατείες ή οι ανδριάνες. Στη συνείδηση τα πρόσωπα αυτά, οι αδερφοί Παπαγεωργίου, έχουν αποτοποιηθεί ως αυτό που ήταν πραγματικά ευεργέτες. Ευεργέτες οι οποίοι ουδέποτε θελήσαν να το κάνουν για τις δάφνες ή για την καλή μαρτυρία, αλλά για την δική τους ισορροπία τέλος πάντων ή για το κάνουν γιατί το θέλανε. Αυτό είναι μεγάλο, νομίζω, προτέρημα το οποίο λίγοι ευεργέτες στην Ελλάδα είχαν. Μια αγάπη για την πατρίδα η οποία αποτυπώνεται σε πράξεις. Κύριε Δημαρχή, και να πω και κάτι άλλο. Άλλο θέλω να προσφέρω και άλλο θέλω να φανώ. Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου ήθελε μόνο να προσφέρει. Σπάνια τον βλέπαμε σε συνεντεύξεις, πάρα πολύ σπάνια. Ήταν η μοναδική συνέντευξη το 97 που έπαιξε και παντού βέβαια και είχα την τιμή αυτή, γιατί ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος εξαιρετικός και γι' αυτό ήθελα να κάνουμε και αυτή την συζήτηση στη μνήμη του. Και άλλωστε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε: «Σκύβω το κεφάλι σε ένα μεγάλο Έλληνα». Αυτό είναι μεγάλη τιμή όντως ότι ήρθε εδώ ο Πρωθυπουργός και δίνει και τη βαρύτητα της προσωπικότητας και το μέγεθος της προσωπικότητας και το μεγαλείο του Νικολάου Παπαγεωργίου. Κύριε Δήμαρχε, εγώ να σας ευχαριστήσω. Να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε στη γενέτειρα Γησιάτιστα. Και εδώ θα μιλήσουμε και για την επόμενη μέρα και για ό,τι προετοιμάζεται προς τιμή του Νικόλαου Παπαγεωργίου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημαρχέ. Εγώ ευχαριστώ.